Αναλογιστείτε, φίλες και φίλοι, πολίτες της Λάρισας, τις τελευταίες μέρες, δείτε τι ζούμε. Αναλογιστείτε και θυμηθείτε τι ζούμε, όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, αλλά όλα αυτά τα 4 χρόνια. Τη μαύρη τετραετία των δανειστών και των τοκοκλήφων και των προθήμων να υπηρετήσουν κάθε επιθυμία των δανειστών και των τοκοκλήφων. Ζούμε μέρες και χρόνια μνημονιακής βαρβαρότητας, ζούμε τον εκφυλισμό της Βουλής και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ζούμε την συνταγματική εκτροπή, την εκτροπή από τους κανόνες του συντάγματος, ζούμε ένα κράτος που το κόβουν και το ράβουν στα δικά τους συμφέροντα, ζούμε την απόλυτη κυριαρχία των δανειστών και των αγορών, ζούμε και μια δικαιοσύνη της προληπτικής λογοκρισίας. Ζούμε το κράτος και τους νόμους που τους φτιάχνουν μόνοι τους για να εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς, αλλά και ένα παρακράτος που κατοικοεδρεύει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμ. Και βεβαίως μια νεοναζιστική συμμορία που αλωνίζει στους δρόμους και στα κυβερνητικά γραφεία. Αυτή είναι η νέα Ελλάδα του κυρίου Σαμαρά. Θα απευθυνθούν ποιοι? Οι δήμοι του ελληνικού λαού, οι θύτες, τα θύματα, και θα τους πούν: μην εμπιστεύεστε το ΣΥΡΙΖΑ, εμπιστευτείτε εμάς. Μα μόνο και μόνο αυτή τους η πράξη φανερώνει την αγωνία τους μπροστά στο ενδεχόμενο να υπάρξει έστω σε μία χώρα της Ευρωζώνης μια κυβέρνηση που θα σταθεί εμπόδιο στο στόχο τους να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια γερμανική Ευρώπη. Μόνο και μόνο αυτή η αγωνία τους και ο πανικός τους μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία φανερώνει ότι έχει όπλα ελληνικός λαός. Φανερώνει ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι ο δρόμος που τους χαλάει τα σχέδια. Διότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σαφή, καθαρή λαϊκή εντολή θα σημαίνει πραγματική διαπραγμάτευση που ποτέ δεν έγινε. Διότι στο περιβόητο τραπέζι διαπραγμάτευσης όλοι καθόντουσαν από τη μια μεριά. Και ο Στουρνάρας, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και η Τρόικα. Δύο Τρόικες καθόντουσαν από τη μια μεριά. Η ελληνική και η διεθνής. Πολίτες της Θεσσαλίας, μπροστά μας είναι μια κρίσιμη μάχη. Έχουν σχεδιάσει αμέσως μετά τις εκλογές, αν καταφέρουν και ξεπεράσουν αυτό τον κάβο και δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που θα τους αναγκάσει την επόμενη μέρα να εγκαταλείψουν, έχουν σχεδιάσει να προχωρήσουν το τεράστιο σκάνδαλο και να το ολοκληρώσουν των τραπεζών, στερώντας από τα χέρια του δημοσίου ένα μεγάλο όπλο. Έχουν σχεδιάσει να προχωρήσουν στην αμνίστευσή τους για τα ποινικά εγκλήματα, την κακουργηματική απιστία εις βάρος του δημοσίου. Έχουν σχεδιάσει να προχωρήσουν στο τρίτο μνημόνιο που είναι έτοιμο στα συρτάρια του κυρίου Σόιμπλε και περιμένει μόνο να καθαρογραφεί και να μεταφραστεί για να έρθει στην Ελληνική Βουλή. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Λογαριάζουν χωρίς τον νοικοκύρη αυτής της χώρας. Διότι νοικοκύρης αυτής της χώρας είναι ο λαός της. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας όχι απλά μια εκλογική μάχη για να εκλέξουμε δημάρχους, περιφερειάρχες και ευρωβουλευτές. Έχουμε μια εκλογική μάχη η οποία αφορά την ίδια μας τη ζωή. Έχουμε 3 κάλπες, αλλά μία μόνη επιλογή. Να νικήσουμε, να τελειώνουμε με την κυβέρνηση της καταστροφής.